Περάσω λίγο. Για συγγνώμη. Κιόμενος τον... Α, το λέει όχι, δεν το λέει. Τον λέει... Σε ελληνιαζόμενο. Όλα έγιναν εδώ. Αυτός ο οποίος ελληνιαζόταν και έβγαζε αυτούς από το στόμα. Εδώ και τον πήγαλε στους μαθητές του, λέει, δεν κάνανε τίποτα. Περπάτησε, λέει στο το γένος, λέει, ούτε ξέρχεται ομοίες προσευχή και νηστεία. Και νηστεία. Και έτσι ξέβαλε, έκανε καταπήρια, δεν σε κάνει σπάρασε, λέει όμως. Μετά έχουμε τον Ιάιρο, έχουμε τον Κορνήλιο, τον Εκατόνταρχο. Όλα τα θαύματα τα οποία έγιναν εδώ στη Δήμη της Τιβεριάδος, είναι όλα εδώ μέσα. Και απέναντι, απέναντι εδώ, έχουμε την κρίση. Εδώ ο Χριστός θεράπευσε τον παραλυτικό που ανοίξανε τη στέγη του σπιθιού και κατεβάσανε κάτω τον παραλυτικό και του είπε άρρον ο κραβατός και περιπάτη και έχει χτιστεί μεγαλοπρεπής ναός. Να φύγει από την Ιουδαία και να πάει στη Μεσοποταμία. Εκεί δούλεψε 14 ολόκληρα χρόνια στο θειό του το Λάδο, επήρε τις δύο αδερφές, τη Λέα και τη Ραχήλ. Αυτές οι δύο αδερφές του έφερε 12 τέκνα και μία κόρη τη λεγόμενη Δίνα. Μετά παρέλευση ετών επιστράφηκε πάλι ο Ιακώβ στην Παλαιστίνη, θεώρησε καλό να κατοικήσει εν τη Σαμάρια και όχι στην Ιουδαία, πρώτος λόγος για το μίσος του αδερφού αυτού, δεύτερος λόγος. Ο παππούς του Αβραάμ που είχε έρθει και αυτός από τη Μεσοποταμία και κατοίκησε στην Παλαιστίνη έφτιαξε το πρώτο θυσιαστήριο και τέλεσε την πρώτη θυσία στον έναν και μόνο αληθινόν Θεό εις το όρος Εμπάλ που είναι δίπλα μας. Έτσι το λοιπόν αγόρασε κτήμα, κατοίκησε εδώ πέρα, πήγε η κόρη Πιντίνα όμως να φέρει νερό από την πηγή που είναι έξω από το μοναστήρι περίπου τα 350 μέτρα, την έπιασε ως Ιχάρο ο γιος του Αμμό, που ήταν βασιλεύς των Κανανέων της εποχής εκείνης
την κακοποίησε αυτός και ο πατήρ αυτού. Μετά τρεις ημέρες απέλησαν την κόρη του Ιακώβου, επιστράφησε στον οίκο του πατρός της τεταπεινωμένη, διηγήθηκε εις τον πατέρα της τι της είχε συμβεί, οργίστηκε ο Ιακώβ για την τιμή της κόρης αυτού και αναγκάστηκε να εργαστεί για δύο ολόκληρα χρόνια, αυτός και τα 12 τέκνα αυτού, επί του ιδίου κτήματος να ανοίξει φρέαρ, να μην πηγαίνει πλέον είτε η κόρη του είτε οι γυναίκες των παιδιών της στην πηγή και να τις κακοποιούν οι εντόπιοι. Το ονόμασε φρέαρ της οργής και παρέμεινε ως φρέαρ της οργής για 2.000 χρόνια πριν της ελεύσεως του Θεανθρώπου Κυρίου Μόνης του Χριστού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μετά τη βάφτιση αυτού στον Ιορδάνη ποταμό υπό του Άνου Προδρόμου, αναγκαστικά έπρεπε να περάσει αυτά τα εδάφια να εισέρθει στην ιδιαίτερα αυτού πατρίδα, Γαλιλαία. Ο Άρδα δεκάτη μεσημέρι, σκονισμένος, ιδρωμένος, κουρασμένος ως άνθρωπος στη φύση, κάθισε παρά το φρέαρ και περίμενε να έρθει κάποιο να πάρει νερό και να ζητήσει νερό από αυτόν τον. Πράγματι, κατεβαίνει η γυναίκα Σαμαρίτης, περίεργο όμως. Μια γυναίκα να κατέβει ώρα 12 μεσημέρι στην πηγή να πάρει νερό. Όπως ξέρουμε, στη χώρα μας και παντού, οι γυναίκες και τα κορίτσια πηγαίνανε ή πρωινές ώρες ή απογευματινές με τη δροσιά ή στις πηγές να πάρουν νερό. Αυτοί όμως, επειδή θεωρούνταν κοινή γυναίκα και κατά τον μοσαϊκό νόμο, έπρεπε να λιθοβολείται μέχρι θανάτου, για να αποφεύγει το λιθοβολισμό και τα σφρουρολά του κατοίκων, αναγκαζόταν να έρχεται ώρα 12 μεσημέρι με τον κάψωνα του ηλίου, να μην συναντάει ανθρώπους στον δρόμο της να τη λιθοβολούν και να την προσβάλλουν. Βρίσκει τον Κύριο όμως καθήμενο παρά το φρέαρ. Παίρνει το θάρρος ο Κύριος και της λέει: «Δώσ' με νερό να πιω». Αλλά και αυτή θαραλέα. Ουδέ συγχρούνται οι Ιουδαίοι μετά των Σαμαριτών. Δε συνομιλούν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες βέβαια Εβραίοι. Είναι ένα σκίσμα της εβραϊκής θρησκείας. Οι μεν Σαμαρίτες πιστεύουν στην Πεντάτευκο μέχρι τον Μωυσέα, οι δε Εβραίοι πιστεύουν στα 7 Ιερά Βιβλία αυτού. Οι μεν Εβραίοι πιστεύουν το κατοικητήριο του Θεού είναι εντός των Ιεροσολύμων. Από τα τείχη και μέσα, οι μεν Σαμαρίτες εις το όρος γαρεζίπνε πίσω σας. Του λέγει, ουδέ συγχρούνται, δεν συνομιλούμε, πώς σε συζητά νερό από μένα. Λέγει τι είδε τη δωρεά του Θεού και τι έστειλε ο λόγο του δοσμένου να πει. Εάν εσύ εζήταγε, θα σου έδιδα ή δορδόντα να μην διψάσει το νερό. Γιατί όποιο πει αυτό το νερό του χρέατο, πάλι θα ξαναδιψάσει. Και μπέλα αυτή του λέγει: δώσ' μου αυτό το νερό, να μην διψώ και να μην έρχομαι θάβερ να δω. Πώ μπορεί όμω να μου δώσει, το φρέαρε στη βαθύ. Πράγματι είναι 40 μέτρα βάθο. Άμβλημα ουκ έχει. Μήπως είσαι ανώτερος του προπάτορος Ιακώβ, που αυτός άνοιξε το φρέαρ, αυτός είπε ή αυτού και τα θέματα αυτού, η άκρη ταπείνωση του Κυρίου δεν είπε ότι είναι. Ήταν ανώτερος είτε κατώτερος του Ιακώβ. Αλλά τη λέγει, πήγαινε φώναξε τον άντρα σου και ελθέ εμφράδει. Άνδρα ούκε. Είπε στην αλήθεια ότι δεν έχεις άνδρα. Πέντε είχες και αυτόν που έχεις και συζητικό σου δεν. Ήταν και εκείνη η εποχή χειρότερη από τούτη. Γιατί και σήμερα τους αλλάζετε σαν πουκάμιση και σας αλλάζουν σαν μπλούζες. Αυτή απόρρισε. Είδε και κατάλαβε ότι να κάνει με κάποιο προφήτη. Του λέει: βλέπω ότι είσαι προφήτης. Πού ξέρει, πού πρέπει όμως να προσευχόμεθα. Στο όρος Γαρεζή ή στην Ιερουσαλήμ, που λέτε στις Ιουδαίοι. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εκ πνεύματι και αληθεία διπροσκύνει. Ο Θεός είναι πνεύμα και εν πνεύματι θα προσκυνείτε. Και ήρθε η ώρα που θα προσκυνείτε εν πνεύματι και αληθεία. Έτσι το λοιπόν αφήσαμε την τοπολατρία και πιάσαμε την πνευματολατρία. Και εφόσον είναι πνεύμα, είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Έτσι το λοιπόν. Του λέει, μα θα έρθει ο Μεσσίας να μας διδάξει. Ο λαλόν μετά σου αυτός είναι ο Μεσσίας. Πρώτη και τελευταία φορά που απεκάλυψε τον εαυτό του Μεσσία ενώπιον των ανθρώπων, και ήδη σε μία πρώην αμαρτωλή γυναίκα. Αμαρτωλή αλλά καλοπροαίρετη γυναίκα. Αμέσως αυτή άφησε τη στάμνα της, άφησε όμως και τα αμαρτήματά της παρά το φρέαρ. Κάτι διαφορετικό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα που ερχόμαστε να προσκυνήσουμε. Αντί να αφήσουμε αμαρτίες, παίρνουμε, διότι και μέσα στο λεωφορείο μπορεί να σκοτωθείτε για μία θέση και μόνο ένα μεταξύ σας. Αυτή το λοιπόν τα άφησε όλα παρά το φρέαρ.
Έγινε η ίδια πηγίδα του Σαλωμένου και τρέχει και πάει στην πόλη και λέει τους ανθρώπους, ελάτε, ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου είπε τα όσα έκανε τη ζωή μου. Ερωτηματικά όμως, μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Και γιατί ερωτηματικά? Αυτή είχε πιστέψει, αλλά φοβόταν με τις πούνε. Άφησε τους γραμματείς και τους φαρισαίους να τα γραφά στα χέρια και εμφανίστηκε σε σένα την κοινή γυναίκα. Έτσι το λοιπόν τους άφησε τη διάθεσή του, αν θέλουν να πιστέψουν, δεν θέλω όχι. Πολλοί όμως εκ των Σαμαριτών επίστεψαν δια του λόγου της γυναικών μαρτυρούσης ότι της είπε τα όσα έκανε τη ζωή της. Γι' αυτό ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου. Όταν ήρθε προς συνάντηση του Κυρίου και άκουσα την ταχή αυτού, έλεγαν πλέον στη Σαμαρίτη, δεν πιστεύουμε για τα όσα μας είπες. Διότι αυτόν είδαμε και ακούσαμε ότι αυτός αληθώς έστει ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Αυτή η πρώην αμαρτωλή γυναίκα μετά την Πεντηκοστή εμπαπτίστηκε από τους ίδιους Αποστόλους και μετενομάστηκε Φωτεινή, Φως εκ Φωτός. Καθώς οι πέντε αδερφές της, Φώτο, Φωτής, Ανατολή, Παρασκευή, Κυριακή, τα δύο τέκνα αυτής, Φωτεινός και Ιωσής, άρχισαν την Ιεραποστολή εν τη Σαμάρια, από τη Σαμάρια στο Μαρόκο, από το Μαρόκο στα Συνδία, από τα Συνδία έφτασα εις τη Ρώμη, όπου εκεί εμαρτύρησε όλη η οικογένεια και τελευταία από όλους εμαρτύρησε η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτης και η Εκκλησία της χάρισε τον τίτλο «Μέγας εις Απόστολος Μεγαλομάρτης Φωτεινή η Σαμαρίτης», διότι αξιώθηνε και ρίξει Χριστό πριν ακόμα και από τους ίδιους τους Αποστόλους. Τον 4ο αιώνα που κατέβηκε η Μακαρία η Ελένη στους Αγίους Τόπους για να αναδείξει τα ιερά προσκυνήματα, έφτιαξε 365 εκκλησίες στην Παλαιστίνη. Μία εξ αυτών ήταν και ο ιερός ναός εις τιμήν και μνήμη της Αποστόλου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής Σαμαρίτιδος παρά το φρέαρ που έγινε η συνομιλία. Δυστυχώς τον 5ο αιώνα, με την επανάσταση των Σαμαριτών κατά των Χριστιανών, κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, έσπρωξε τον πρώτον επίσκοπο Νεαπόλεως, 12 κληρικούς συλλειτουργούντας, 11.000 χριστιανούς έσπρωξε την εποχή εκείνη και γκρέμισε και τον ιερό ναό. Έρχεται ο Αυτοκράτορος Ιουστινιανός, μετέπειτα φτιάχνει Δευτέρα Βασιλική Εκκλησία, αλλά και αυτή κατεδαφίστη με τις επιδρομές των Περσών. Οι Πέρσοι κατεδάφισαν 364 εκκλησίες στην Παλαιστίνη και έσπαξαν και 5.000 μοναχούς στην εποχή του. Ο μοναδικός ναός που παραμένει της Αγίας Ελένης είναι η Βασιλική της Βηθλέμ, γιατί μπαίνοντας μέσα στον Ιερό Ναό είδαν την εικόνα την προσκύνηση των τριών μάγων της Περσίας. Από τις ενδυμασίες αυτών είδα και κατάλαβα ότι κάποια σημασία με την πατρίδα τους. Εσεβάστησα τον πατρό αυτών και άφησα τον μοναδικό ναό. Όλες οι άλλες είχαν την ίδια τύχη, καθώς και οι 5.000 μοναχοί που εσφάγησα, όπως σας είπα. Έρχονται οι σταυροφόροι των 10ων αιώνων, που ήταν χειρότεροι από αυτούς. Μας έβγαλα έξω από το ιερό προσκύνημα, έφτιαξαν περικαλέστατο ναό, αλλά και αυτός κατεδαφίστηκε το 1572 από σεισμό. Το 1886 ο τότε αρχιεπίσκοπος Γάης ο Φρόνιος κατάφερε να επιστρέψει και πάλι τη στάμνα εις τα το φρέαρ, το προσκύνημα εις τα σύρας των Ελληνοορθοδόξων. Το 1908 άρχισε να κτίζει επάνω στα απομεινάρια του Σταυροφοριακού Ναού με χρήματα του τελευταίου Τσάρου Νικολάου της Ρωσίας, κηρύχθηκε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 14, σταμάτησαν οι εργασίες και για 100 ολόκληρα χρόνια απογορευόντανε να βάλουμε μια πέτρα επάνω εις την πέτρα. Τα τελευταία χρόνια ήταν τα δυσκολότερα και τα χειρότερα, διότι με τον πόλεμο του 67 των 6 ημερών που μπήκαν οι Εβραίοι και κάνανε κατοχή εδώ πέρα, κοιτάξανε και κοιτάζουν ακόμα με πανδύους τρόπους πώς να πάρουν το ιερό προσκύνημα από τα χέρια μας και αντί ιερός ναός να φτιαχτεί συναγωγή. Γι' αυτό το λόγο, τον προκάτοχό μου, τον αισιομάρτυρα φιλούμενο που προσκυνήσατε το αίμα του εδώ πέρα και θα προσκυνήσω και το σκήνομά του και εκεί πέρα, τον κατακρεούρισα τις 29 Νοεμβρίου του 1979 με 36 τσεκουριές στον αριθμό. Αφαιρέθησαν οφθαλμοί, οδόντες, χέρια, γενετικά όργανα, εκόπησαν τα πόδια του από τα καλάμια και κάτω, μετά έκοψαν μακαρία κεφαλή αυτού και επεξέχουσαν μακαρία κεφαλή αυτού, έριξαν χειροβοβίδα μεταξύ σκηνώματος και φρέατος για να μην ξέρουμε το αίτιο του θανάτου αυτού. Και πράγματι έμεινε ένα μυστήριο για 3 ολόκληρα χρόνια. Πώς κατακρεουργήθηκε, γιατί κατακρεουργήθηκε και τι τον κατακρεούργησε. Κανείς δεν δεχόταν να έρθει εδώ πέρα, αναγκάστηκε το Πατριαρχείο να χειροτονήσει τον τότε Αρχιμανδρίτη Αμπρόσιο και να είναι επίσκοπο Νεαπόλεως, με τον όρο να έρθει κατοικής ως ηγούμενος στην Ιερά Μονή όπως και ήρθε. Στους 6 μήνες όμως επιχείρησε να κατακρεουργήσει αυτόν
απέτυχαν και χτύπησαν την αδερφή Φιλοθέη που τον εξυπηρετούσε εδώ πέρα διαχειροβομπίδος εις τις σκάλες του προσκυνήματος όπως θα κατεβείτε, θα ανεβείτε, θα δείτε το σκαλί σπασμένο από την χειροβομπίδα. Τον έπιασε το πανικό του φόβου τον επίσκοπο, έκλεισε το μοναστήρι, παρέδωσε τα κλειδιά στο Πατριαρχείο και πάλι κανείς μας δεν δεχόμαστε να έρθει εδώ πέρα. Ήρθα εγώ, κατόπιν διαφόρων ονείρων και οραμάτων, έχω 40 χρόνια αλλά έχω και 32 απόπειρες δολοφονίας. Έξι στρατοδικοί έχω στο σώμα μου. Δυστυχώς. Έξι στρατοδικοί έχω στο σώμα μου και το παράπονό μου είναι ένα. Όπου δεν βρέθηκε ένας αντιπρόσωπος ή ένας δικηγόρος. Ή από εκκλησία ή από κράτος δυστυχώς. Ζει Κύριος ο Θεός. Δοξάζω τον Πανάγαθο Θεό, διότι δεν με έπιασε το πανικό του φόβου και παρέμεινε και με έπιασε και το πείσμα το ελληνικό το γιατί. Τα τελευταία χρόνια ήταν και τα χειρότερα και τα δυσκολότερα, διότι δεν έφτανε ο φόβος, αλλά έφτασε και η πείνα. Για 14 ολόκληρα χρόνια απαγορευόταν να μπει επισκέπτη στην περιοχή και ιδιαίτερως στο μοναστήρι. Αγαθά απαγορευόταν να μπουν μέσα στην πόλη, οπότε αναγκάστηκε και κατέβηκα στην πατρίδα και στην Κύπρο και έκανα το καθαρό το ζητιάνο και μάζεψε ένα ποσό χρημάτων και έστειλε 6.000 σουμπάλια αλεύρι για το συνοικισμό που είναι έξω από το μοναστήρι. Άρχισαν οι εντόπιοι να με φωνάζουν πατέρα των φτωχών. Εκεί εκμεταλλεύτηκα τη λέξη αυτή και ζήτησα το γερό προσκύνημα της αποκεφαλίσεως του Ιωάννου Προδρόμου, που είναι 18 χιλιόμετρα από εδώ πέρα στη Σεβάστια, εκεί που είναι το παλάτι, τα ερείπια βέβαια του παλατιού, του Ηρώδη, που είχε χορέψει περίφημη Σαλόμη, και με τα 240 χρόνια που ήταν στα χέρια των μουσουλμάνων, να επανέλθει και πάλι στα χέρια μας το προσκύνημα. Αναγκάστηκε και αγόρασα δύο στρέμματα γης, πέριξ των ερειπίων του Ιερού Ναού που είχε φτιάξει η Αγία Ελένη πάνω από το φυλακή του Προδρόμου και είναι πλέον κτήμα δικό μας. Όσοι για τον Ιερό Ναό αυτόν, όταν επίστρεψα και πάλι τα εδάφη στους Παλαιστίνιους, οι Εβραίοι, από στόμα σε στόμα έφτασε στα αυτιά του Γιάσερ Αραφάτ, με φωνάζαν πατέρα των φτωχών, εζήτησε και ήρθε μια επίσημη επίσκεψη στο μοναστήρι, με παρασημοφόρησε με τον τίτλο Πατέρα των φτωχών. Εκεί του πάτησα τον κάλο και του λέω: τα παράσημα δεν είναι για τους κληρικούς, είναι για τους πολιτικούς ηγέτες. Διότι εγώ αποκλείεται να κρεμάσω παράσημα στο στήθος και να πάω σε δεξιώσεις. Μου λέγει: σου χρωστάμε και πρέπει να σε ανταμείψουμε ηθικά. Εάν νομίζετε ότι μου χρωστάτε, δώστε μου την άδεια της αποπερατώσεως του ναού. Αυτόρμητα έβαλε το χέρι του στην τσέπη, έβγαλε μια πράσινη κάρτα, την υπόγραψε με κόκκινο μελάνι και μου λέγει: σε ελεύθερο να φτιάξει ό,τι εσύ νομίζει από τη μάντρα του μοναστηριού και μέσα. Κάλεσε τον Υπουργό τον Οικονομικό, το δικό της, και του λέει: βγάλει $1.000.000 εις το όνομα του Γέροντα για την αποπεράτηση του ναού. Εκεί αρνήθηκα τα χρήματά τους και μάρτυρ μου ο Θεός ότι δεν υπήρχε μία δραχμή στην τσέπη. Θα μου πείτε γιατί, αφού δεν είχες, γιατί δεν τα πήρες. Διότι δυστυχώς αυτό το προσκύνημα το πιστεύουν τρεις θρησκείες: Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Και για να μην έχουν απαιτήσει ότι δώσανε χρήματα, αρνήθηκα τα χρήματά τους. Μπήκα καθαρό ζητιάνος. Και μέσα σε μια δεκαετία, με τη δύναμη του Θεού, το ειστέρημα της χείρας και του ολφανού, του ελληνικού και κυπριακού λαού, αποπερατώθη ο ναός. Ήμουν ο αρχιτέκτονας, ήμουν ο πολιτικός μηχανικός, ήμουν ο εργολάβος, ο ζητιάνος, που ακόμα ζητιανεύω δυστυχώς, και τελευταίος και αγιογράφος. Ετέλεσα τα εγγένεια πριν 11 χρόνια με τη δύναμη του Θεού, που ήταν η ωραιότερη μέρα της ζωής μου, καθώς στην παραμονή των εγγενείων, επίστρεψα το σκήνομα του προκατόχου μου που τον φιλοξενούσε ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στην Ιερουσαλήμ για 30 ολόκληρα χρόνια και επιστράφει στον τόπο του μαρτυρίου του και καθιερώθη η Δευτέρα Πανήγυρη στις 30 Αυγούστου κάθε χρόνο η επέτειος της επιστροφής του σκηνώματος στον τόπο του μαρτυρίου του. Όπως πριν 7 χρόνια με αξίωσε πάλι ο Θεός να γυρίσω τη στάμνα της Αγίας Φωτεινής που είναι πάνω σε αυτή την κολόνα. Μέσα σε αυτό το μικρό του λάπι, που αυτή η στάμνα την είχε πάρει η Αγία Ελένη στην Κωνσταντινούπολη με την άλλη Κωνσταντινούπολεο. Την έκλεψαν οι Σταυροφόροι, την πήραν στη Ρώμη, τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενούσε το Μουσείο του Βατικανού, έκανε δύο επίσημες αιτήσεις προς το Βατικανό και με τη δύναμη του Θεού τους φώτισε η Αγία Φωτεινή και επανήλθηκε η στάμνα πάλι στον τόπο της. Την έβαλε ψηλά βέβαια, διότι οι Ρώσοι εδώ πέρα που έρχονται θα τη φάνε με τα δόντια του για να την πάρουν ευλογία. Σε αυτό το μικρό κουβούκλιο που είναι εδώ, στο εξωτερικό μέσα υπάρχει τεμάχι από την κάρα της Αγίας Φωτεινής. Στο δισκοπότηρο είναι ένα τεμάχι από την κάρα του Ιωάννου Προδρόμου.
Το κόκκινο το βελούδινο που είναι χάμα είναι μια μπότα από το σκήνο του Αγίου Σπυρίδωνος της Κουμικούντας που τη χάνει το σκήνο μάτου να είναι στην Κέρκυρα. Και εδώ πέρα που μυριστήκατε και σφαστήκατε είναι ο λίγο αίμα από το μαρτύριο του Οσιομάρτυρα Φιλουμένου του Κυπρίου αλλά Αγιοταφίτου. Διότι ο τόπος τον αγίασε και δεν αγίασε και αυτός βέβαια τον τόπο, αλλά ήταν υπεράγιος από την παλιά και την καινή διαδίκη. Σας εύχομαι άξιστα προσκυνημά σας, καλή επάνωδο στα σπίτια σας και να γυρίσετε καινούργια εις Απόσταλοι και να κηρύξετε τα όσα είδατε. Θα δείτε ή ακούσετε ή θα ακούσετε εις τη Βατρίδα. Σας εύχομαι άξιστα προσκυνημά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κατατάφιζουν όλα. Και η Κλησία. Θα προσκλήσω πίσω. Ζανάκι του Αρχιεπισκόπου του Τσίπρα. Το σύνομα είναι δίπλα. Ναι, εκεί πέραν το σύνομα και έξω είναι ο τάφος του. Εδώ. Η στάμνα της Αγίας Φωτεινής. Χωρίς να το ακουμπήσεις, άνοιξε το Α και ρίξε το μέσα, μόνη σου για να ξέρεις. Α, μπράβο, κατάλαβες, χωρίς να... ο προφήτης της Ιδίας που ερχόταν ο κόρακας και έφερνε το φαγητό πρωί βράδυ. Ένα κομμάτι κρέας με ένα κομμάτι ψωμί. Έτσι κάπου κατοικούνε όλοι. Έξι μοναχούς είπαμε ότι. Και ο ηγούμενος ένα σε αυτά. Έλα. Είναι ζεστή κάτω. Εδώ θα νιώσεις καλύτερα. Έκανα με το. Έκανες. Και συνήρθες. Συνήρθες. Αυτό βλέπω και εγώ. Τι φέρνει. Τι δείχνει ότι βλέπει. Μερικές φωτογραφίες κάπου θα δείτε μια κανένα.
Έχω πάει εδώ. Κατεβαίνει στο ρεύμα και κατεβαίνει κάτω. Ζέστα είναι παλιά. Βέβαια, αφού είναι έρημος εδώ, τι θέλει να είναι. Να χαμηλώσω λίγο. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο σαραντάριο όρος και είναι η πέτρα που κάθισε ο Χριστός. Η εκκλησία που έχει χτιστεί μέσα στο σαραντάριο όρος. Changing temperature. Yes. So all you see over the years and years, yes. Make the απλώνεται η πόλη Ιεριχώ. Yeah.